ζήτημα. Δεν ξέρω πώς είστε επαγγελματίες αθλητές. Εγώ ανήκω στο μαζικό αθλητισμό, δεν είμαι επαγγελματίες, είμαι αριστερέχνης. Οι συνεργάτες μου θεωρούν ότι αυτό που κάνω δεν είναι αθλητισμός, σκοτώνω απλά τον χρόνο μου επειδή κάνω βάρη. Τώρα τουλάχιστον 20 χρόνια έκανε κάτι άλλο βέβαια, χρονικές τέχνες. Λοιπόν, εγώ είμαι ψυχολόγος της παρέας και έτσι έχω να σας πω και κάποια πράγματα για τις ψυχολογικές διαδικασίες όσον αφορά το δόγμα του μαζικού αθλητισμού. Να τονίσω τώρα εγώ ότι αυτά που ακούσατε μέχρι στιγμής αφορούν τον επαγγελματικό αθλητισμό. Μιλάμε για ελίτ αθλητές, έτσι, που είναι ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Άρα είναι ένα μικρό μέρος της κοινωνίας. Αυτό τώρα για το οποίο θα μιλήσω εγώ αυτή τη στιγμή, σε αυτή την παρουσίαση, μας αφορά όλους. Έτσι αφορά ένα πολύ μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας. Και για ένα βασικό λόγο θα το πω και παρακάτω. Τι προσπαθούμε να κάνουμε εμείς τώρα και εδώ στην ΕΚΔΕ, έτσι, σε αυτά τα συνέδρια, με τα σεμινάρια που είναι στην διπλανή αίθουσα, τι προσπαθεί να κάνει το ΦΑ, τι προσπαθεί να κάνει το γυμναστήριο του ΦΑ απέναντι, να προωθήσει τη φυσική δραστηριότητα του αθλητισμού στους νέους ανθρώπους. Άρα ουσιαστικά να παίρνουμε τους ανθρώπους για να είναι πιο υγιείς, να τους βάζουμε σε μια διαδικασία που καταλαβαίνουν τα ωφέλη της άσκησης, της φυσικής δραστηριότητας και του αθλητισμού γενικότερα. Έτσι, εγώ θέλω να σας πω σήμερα ότι εδώ υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι που αν δεν τους αναγνωρίσουμε και δεν προσπαθήσουμε να τους αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά με επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους, μπορεί τελικά να έχουμε ένα νούμερο φαινόμενο. Λοιπόν, τέσσερα βασικά ερωτήματα. Πώς ορίζουν το τόπο στο μαζικό αθλητισμό, γιατί εδώ μπερδεύονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Βγαίνουν διάφορες ειδήσεις, τις εκπομπές, λένε διάφορα πράγματα. Θα σας πω λίγο αναλυτικά που βρισκόμαστε για να έχουμε και ένα κοινό τρόπο κοινωνίας, μια κοινή γλώσσα. Πόσο συχνό αυτό το φαινόμενο, γιατί πρέπει να μας αφορά, σας έδωσα ένα λόγο. Ποιοι είναι αυτοί που κινδυνεύουν και άρα θα πρέπει να τους προστατεύσουμε. Έτσι και τέλος, πώς μπορούμε να περιορίσουμε τον τόπο στο μαζικό αθλητισμό. Και ξαναλέω τον μαζικό αθλητισμό. Συνέχεια θα ακούσετε για τον Lance Armstrong, θα ακούσετε για πολλούς άλλους αθλητές. Για τον μαζικό αθλητισμό θα δούμε λίγο τι έχουμε. Λοιπόν, καταρχάς είναι το τόπι. Έτσι. Εγώ επειδή κάνω βάρη, κάποια στιγμή έπαιρνα πρωτεΐνη. Και αν μην το ξέρω. Και όταν ήμουν 17 χρόνια και τα έκανα αυτά, γιατί τώρα είμαι πολύ μεγαλύτερος, η μητέρα μου έλεγε το πάρασε, αγόρι. Και λέω, μαμά, αυτά δεν είναι τόπες, είναι νόμιμα συμπληρώματα. Μπορεί να τα πάρει κάποιο στο φαρμακείο, να πάει να τα αγοράσει από ένα κατάστημα όπου πουλάνε συμπληρώματα διατροφής, σιγά σιγά ακόμα και από το σούπερ μάρκετ. Για όντως, αν πάρει δηλαδή και στο σούπερ μάρκετ σε κάποιες άλλες χώρες, πουλάνε συμπληρώματα διατροφής. Συμπληρώματα διατροφής είναι νόμιμα. Έτσι, πέρα τη πρωτεΐνη είναι ενοξέα, είναι το τσιγκουπιλόπα, είναι το συνέζυμο Q10, είναι βιταμίνες γνωστική, είναι κρεατίνη, είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ μεγάλο το έτος. Και δεν είναι παράνομο να πάει στιγμή οποιοδήποτε θέλει πάει και αγοράζει συμπληρώματα διατροφής. Το πώς θα χρησιμοποιεί είναι μια άλλη ιστορία. Θα πάμε παρακάτω. Το τόπο είναι ένα διαφορετικό. Εμείς τώρα δεν μιλάμε για τα συμπληρώματα ως συμπληρώματα. Έτσι, αυτά που είπε ο κ. Τζεμπατζούδης ενδεχομένως συμπληρώνουν και μια διατροφή. Εδώ μιλάμε για παράνομες ουσίες. Στανοζολόλ, 10 τουραμπολίνη. Έτσι, για όσους μπορεί και να γνωρίζετε, ας πούμε, κάποια φάρμακα. Έτσι, αναγωνικά στεροειδή, αυξητική ορμόνη, τα παράγωγά τους και γενικά όλες οι ουσίες οι οποίες περιλαμβάνονται στην απαγορευμένη λίστα της WADA, του World Anti-Doping Agency, δηλαδή. Άρα, όταν μιλάμε για doping, μιλάμε καθαρά για αυτές εδώ τις ουσίες τις παράνομες. Γι' αυτό τις έχω και σε κόκκινο πλαίσιο. Γιατί είναι κακό να τα κάνω τώρα. Λοιπόν, Γιγουρτάκης, πριν από 3 χρόνια, το θυμάστε. Μοντέλο επιχειρηματία, στι ειδήσει έπαιξε πάρα πολύ του πατέρα του που έγινε και έλεγε ότι το παιδί μου πήρε συμπληρώματα διατροφή, πέθανε. Μετά ανακαλύψαμε ότι δεν είχε πάρει συμπληρώματα διατροφή, είχε φάρμακα, έκανε ενέσει, δεν ήθελε να είναι φρουσκωτό, ήθελε να είναι γραμμωμένο, ήθελε να είναι όμορφο, πήγε το παιδί. Ωραία. Μαζικό αθλητισμό. Αυτό εδώ είναι ο Μανώλης Καραμαλάκης. Ο Μανώλης Καραμαλάκης είναι από του πρώτου Έλληνε bodybuilders, αν το θεωρείτε άθλημα αυτό το πράγμα τέλο πάντων. Πήγε στο Μίστερ Ολύμπια, πήγε σε διεθνείς διαγωνισμούς, παγκόσμιος πρωταθλητής. Γιατί είναι σημαντικό εδώ, το αίμα του Καραμαλάκη στην επίθεση που έγινε εναντίον του πριν από 2 χρόνια, στο Βόλο. Έχει κατάστημα συμπληρωμάτων διατροφής, πουλάει συμπληρώματα διατροφής. Τον πλησίασαν ορισμένοι από τους πελάτες του και τον πυροβόλησαν για να το σκοτώσουν, γιατί τα συμπληρώματα τα οποία είχαν αγοράσει δεν είχαν μέσα τις αναβολικές ουσίες που αυτοί πίστευαν. Προσέξτε τώρα τι γίνεται εδώ, δεν έχουμε τον διαχωρισμό που λέγαμε πριν. Αυτοί πήραν τα πρωτεΐνες και πίστευαν ότι αυτό θα έχει 10 τουραμπολίν, θα έχει παράγωγα αυξητική ορμόνη ή οτιδήποτε άλλο. Και άρα δεν δούλεψε το φάρμακο. Πρωτεΐνη πήραν, δεν πήραν φάρμακο. Άρα πάμε να σκοτώσουμε αυτό που μας το πούλησε. Και στο τέλος, έχουμε και αυτά τα δύο τα παλικάρια στη Μάνη, πέρυσι το καλοκαίρι. Το θυμάστε νομίζω το περιστατικό. Έτσι. Πάλι και στον πομό του ντόπινγκ, έτσι έλεγε ο Σλόιτ, δεν ξέρω πώς είναι η κατεβίδα εδώ, με τον Μανώλη του Σπύρου, αυτό το πολύ γνωστό βγαίνει στις διαφημίσεις. Έτσι και μιλούσαν για τον πομό του ντόπινγκ και το κακό που γίνεται στα γυμναστήρια. Τώρα, γιατί σας δείχνω αυτά εδώ τα περιστατικά που έχουμε μέσα από τα νέα, τις ειδήσεις και τις εκπομπές. Καταρχάς αυτά στιγματίζουν έναν ολόκληρο χώρο. Πόσοι από εσάς είστε φοιτητές καταρχήν, τεφάρετε. Ωραία.
Παιδιά, αύριο που θα βγείτε έξω να δουλέψετε στα γυμναστήρια, να ξέρετε ότι ο χώρος αυτός είναι στιγματισμένος με αυτά τα περιστατικά. Συγγνώμη. Με αυτά τα περιστατικά. Είναι στιγματισμένος ο χώρος. Φοβούνται αυτή τη στιγμή, φοβούνται οι γονείς να στείλουν τα παιδιά τους ελεύθερα σε ένα γυμναστήριο. Γιατί ακούνε ότι μπορεί να καταλήξουν έτσι ή έτσι ή εδώ. Ωραία. Μάλιστα, ο Μανώλης ο Σπύρος, αυτός ο πολύ διάσημος τέλος πάντων μοντέλο bodybuilder γυμναστής, βγήκε και είπε όντως τα γυμναστήρια που έχουμε, και αυτός είναι μεγάλος στην Πειραιά, κυκλοφορούν τέτοιες ουσίες. Και έβαλε και άλλους ανθρώπους και μίλησαν για όλα αυτά. Ας κάνουμε και ένα πείραμα, το οποίο το κάνουμε εμείς και είναι και οι ψυχολόγοι. Πόσοι από εσάς πιστεύετε ότι στα γυμναστήρια αυτοί που κάνουν χρήση, μιλάω τώρα για μαζικό αθλητισμό, δεν μιλάω για επαγγελματίες, είναι πάνω το 50%. Αυτοί που χρησιμοποιούν παράνομες ουσίες, πώς το πιστεύετε? Πάνω από τους μισούς. Άρα οι άλλοι πιστεύουν ότι είναι κάτω από τους μισούς, έτσι. Εντάξει, καλά είμαστε. Γιατί πολλές φορές τι συμβαίνει, επειδή αυτά τα περιστατικά μας έρχονται πιο εύκολα στη μνήμη και από τις ειδήσεις και από την προβολή που παίρνουν. Πολλοί κόσμοι πιστεύουν ότι ο επιπολασμός, το πόσο συχνό είναι το φαινόμενο, έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Πάμε να δούμε τώρα ερευνητικά δεδομένα. Έγινε μια μελέτη το 2012 πανευρωπαϊκή, συγκέντρωσε όλα τα στοιχεία που υπήρχαν μέχρι στιγμής για την πραγματική χρήση απαγορευμένων ουσιών στα γυμναστήρια και γενικά στους χώρους του fitness, του μαζικού αθλητισμού. Θα σας δείξω εδώ τώρα συνολικά. Στη Δανία 3,3%, ήταν περίπου 2 εκατομμύρια το δείγμα που είχαν αθλητών από μαζικό αθλητισμό, που αθλούν στα γυμναστήρια. 8,2% στην Ολλανδία, 5% στη Σουηδία, Πολωνία με την εκείνη στιγμή δεν είναι δεδομένα, λίγο ανεβασμένο το ποσοστό 10,6% στην Κύπρο, γύρω στο 12-14% στην Ελλάδα, με τα επίσημα στοιχεία που έχουμε. Μιλάμε για ανθρώπους που δεν είναι αθλητές, δεν είναι elite, έτσι, δεν θα κατεβούν σε αγώνες bodybuilding ή σε οτιδήποτε άλλο, χρησιμοποιούν αναλογικές ουσίες για να είναι όμορφοι, να το πω και έτσι. Και στα κίνητα θα πάμε και όλες, παρακάτω, θα εξηγήσουμε τους λόγους. Τώρα, γιατί θα πρέπει να μας αφορά ένα τόσο μικρό ποσοστό? Ας πούμε, αν σας πω ότι είναι το 10% των αθλούμενων στα γυμναστήρια στην Ελλάδα, είναι μικρό ή μεγάλο ποσοστό? Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί μιλάμε για τουλάχιστον 205.000 άτομα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και αν δεν κάνουμε κάτι, θα ανέβει. Έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μηχανισμοί ανάσχεσης. Οπότε, εδώ τι έχουμε? Από τη μια πλευρά λέμε ότι εμείς θέλουμε να προωθήσουμε, είπαμε, γυμναστήριο, ΕΚΒΕ, ΤΕΦΑ, εσείς, την πράγμα της ενεργητικής ιδιότητας της άσκησης. Έτσι, να βελτιώσουν την υγεία μας, να περάσουν το πνεύμα του αθλητισμού. Τι συμβαίνει με αυτό το ραντεβού? Αναδεικνύει την ισχυρή πλευρά της άσκησης. Με ενδιαφέρει η εμφάνισή μου πάρα πολύ απλά. Και όλοι είναι οι άνθρωποι, είστε και το καταλαβαίνετε και το βλέπετε αυτό στο γυμναστήριο, αν γυμνάζεστε. Ότι από ένα σημείο και μετά ξεφεύγουμε από το θέμα της υγείας και πάμε στο θέμα της εμφάνισης. Και δεν υπάρχει ένας μηχανισμός ανάσχεσης αυτού του φαινομένου, να επαναφέρει κάτι δηλαδή την ισορροπία. Έτσι. Άρα έχουμε μια αναγνώριση απλή για τη δημόσια υγεία. Επίσης, οι νεότεροι έχουν περισσότερες πιθανότητες να αποφασιστούν. Εδώ τα ποσοστά φτάνουν και 20%. 25% σε κάποιες περιπτώσεις. Και στο τέλος, αυτό είναι το πιο σημαντικό ενδεχομένως. Για τον αθλητισμό το επαγγελματικό έχουμε WADA, IOC, άρα το ESCAN εδώ στην Ελλάδα. Έτσι, Εθνικό Συμβούλιο και τις καταβολές του τόπου. Δεν έχουμε δράσεις για τα γυμναστήρια. Δεν έχουμε δράσεις για τους χώρους άθλησης, για τον μαζικό αθλητισμό. Δεν έχετε ακούσει ποτέ σε κάποιο γυμναστήριο να έρθει κάποιος να κάνει μια παρέμβαση, να ενημερώσει για τα συμπληρώματα διατροφής, παράδειγμα για την ορθή χρήση τους. Και δεν μιλάω τώρα για τις εταιρείες που τα πουλάνε. Μιλάω για έναν άνθρωπο επιστήμονα που γνωρίζει και να δώσει κατευθύνσεις. Να έρθει να ενημερώσει και να πει: δεν θα πάρετε στανοζολόλ, δεν θα πάρετε γκουνιστρόλ. Είναι απαγορευμένο φάρμακο, θα καταστρέψει ο σκότς σας. Δεν γίνεται λοιπόν τέτοιες παρεμβάσεις, έτσι. Είναι ξεχασμένος αυτός ο χώρος. Μάλιστα, να σας πω ότι ο Μανώλης Καραμαλάκης σας έδειξε προηγουμένως, είχε κάνει ένα σεμινάριο διατροφής πριν από 6 μήνες, το οποίο πήγα και το παρακολούθησα, έκανε 6 ώρες. Ξέρετε τι πρώτη είναι επί της ουσίας. Είχε νέα παιδιά από κάτω. Να σταματήσουν να τρώνε τροφές, παστίξιο, μπριζόλες, σαλάτες, να σταματήσουν να τρώνε. Δεν το χρειάζεται. Εκεί καλά, το φαγητό λέει γιατί το έχουμε, για να μην λέει το φύσο ο ισοφάγος. Κανονικά λέει μπορεί να τρέφεστε μόνο λέει από συμπληρώματα διατροφής. Και τους πρότεινε να παίρνουν 25 γραμμάρια κρεατίνης την ημέρα. Έτσι. 25 γραμμάρια κρεατίνης, σε τάβρο να το δώσω, θα πεθάνει μέσα σε 6 μήνες. Αυτά ακούγονται αυτή τη στιγμή στον χώρο του μαζικού αθλητισμού. Έτσι, δεν υπάρχουν δράσεις για να περιορίσουν το φαινόμενο αυτό και αυτούς τους πειρατές αυτής της λογικής. Τώρα πάμε και κινδυνεύουμε. Είπε ο κύριος Δερματούδης προηγουμένως για τα συμπληρώματα. Το ανέφερε. Είπαμε βέβαια, αναφέρθηκε στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού. Τι γίνεται τώρα στον χώρο του μαζικού αθλητισμού? Εδώ να δείτε σωστά. Εμείς βγήκαμε σε μια μελέτη το 2013, 6 στους 10 αθλούμενους σε γυμναστήρια χρησιμοποιούν συμπληρώματα διατροφής. Προσέξτε λίγο, πάνω από τους 10 χρησιμοποιούν καθημερινά συμπληρώματα και πάνω από 3 μήνες για τέτοιο χρονικό διάστημα.
Τώρα πώς θα χρησιμοποιούν, γιατί πήγαμε και του ρωτήσαμε. Θα πάρει μόνο μία πρωτεΐνη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στα αποδυτήρια παίρνουν 10 χάπια, του έχετε δει παιδιά, έτσι. Ακούνε το κεφάλι, τα γνωρίζετε τα πράγματα, έτσι. Σκόνη πριν, σκόνη μετά, 5 γραμμάρια γλουταμίνη, ωραία. Λες, κάνεις ένα κοκτέιλ. Ξέρεις πολύ για αυτό το πράγμα. Όχι, λέει, αλλά ακολουθώ τη λογική, όσο πιο πολύ, τόσο πιο καλά. Ποιος το δίδαξε αυτό το πράγμα, αυτός που μου τα πούλησε. Αυτό μας θυμίζει αυτό που είχαν κάποτε παλιά στη Γιούτα, στην Αμερική. Ξέρετε, η Γιούτα είναι η πρωτεύουσα, η παγκόσμια πρωτεύουσα για την παραγωγή συμπληρωμάτων διατροφής. Έτσι. Στη Γιούτα λοιπόν τι είχαν, το λεγόμενο snake oil. Πήγαιναν εκεί παλιά οι καουμπόιδες και πουλούσαν το θαυματικό λάδι, ας πούμε. Έτσι, ότι θα θεραπεύσει τη φαλάκρα, το πάχος, θα βοηθήσει τον κόσμο στο δυνάτισμα. Κάπως έτσι λοιπόν η κατάσταση στον χώρο των συμπληρωμάτων διατροφής. Ο καθένας λέει ότι θέλει και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος να ενημερώσει ορθά τους χρήστες. Εδώ υπάρχει καλός και συνεργάτες μας και δίκη στην Αγγλία. 85% των φοιτητών και 71% μαθητών του γυμνασίου που γυμνάζονται συστηματικά σε χώρους μαζικού αθλητισμού χρησιμοποιούν συμπληρώματα διατροφής ανεξέλεγκτα. Κάνουν το λεγόμενο στάκι χωρίς να ξέρουν τι παίρνουν και για ποιο λόγο το παίρνουν και τι αποτέλεσματα έχει αυτό. Έτσι και οι περισσότεροι, όπως βρήκε και η συζήτηση στην Αθήνα, μόνο σε ένα 17% έχουν συμβουλευτεί κάποιον ειδικό. Ένα διατροφολόγο, ένα γιατρό, ένα διατολόγο, ο οποίος απ' την άλλη θα πρέπει να ξέρει τι θα τους πει. Κάποια στιγμή εγώ είχα μία θλάση και πήγα σε ένα ορθοπαιδικό και μου λέει: Κάνεις βάρη? Λέω: Ναι, μου λέει: Αυτό φταίει. Και μάλιστα λέει: Φταίει ο πάγκος. Να μην σηκώνω στο δέκα και κλάσω τον πάγκο. Τι σχέση τώρα έχει η θλάση που έχω εγώ στη μέση, το είχα πάθει από κοπέλα με τον πάγκο. Γιατί σας φέρνω αυτό το παράδειγμα για να δούμε: Δεν αρκεί ο άλλος να έχει απλά το βασικό πτυχίο. Πρέπει να γνωρίζει και το συγκεκριμένο χώρο για να μπορεί να δώσει κατευθυντήριες γραμμές. Και αυτό μέχρι στιγμή δεν υπάρχει. Είναι αδυναμία του χώρου αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είναι δίωγος. Για να δούμε. Άλλο να πάρεις βιταμίνες και να ψάξεις να βρεις τζίγκου λόμπα και σύμπλεγμα βιταμινών Β και άλλο να ψάξεις να βρεις συγκεκριμένα συμπληρώματα που σου λένε Stagger Hormones. Υπάρχουν υψηλού ρίσκου και χαμηλού ρίσκου συμπληρώματα διατροφής. Όσοι είστε στον χώρο το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτό. Έτσι. Και επίσης συμβαίνει και κάτι άλλο. Θα το έχετε δει, τα λεγόμενα Proprietary Plants που έχουν εδώ. Είναι αυτό, είναι κάτι το οποίο έχει περίπου 5 γραμμάρια και το βάζετε τώρα και σου αραδιάζει εδώ 1000 μέσα συμπληρώματα. Τώρα κάνουν μια μελέτη πανευρωπαϊκή και τι βρήκαν. Ότι τουλάχιστον το 15% των συμπληρωμάτων διατροφής που ήταν ελεύθερα διαθέσιμα στην αγορά είχαν μέσα αναβολικές ουσίες. Εσύ δηλαδή πας να πάρεις ακόμα και βιταμίνες, ακόμα και σε βιταμίνες μέσα, βιταμίνη C, βρέθηκε ίχνος σταλοζολόλης. Δώσαμε διαφορετικές ερμηνείες σε εταιρείες ότι γίνεται σε μια γραμμή παραγωγή στην Κίνα όπου επεξεργάζεται και άλλα φάρμακα και πάει λέγοντας. Αυτό είναι δικαιολογία πολλές φορές για τους αθλητές που βγαίνουν θετικοί στα doping controls. Λένε: Εγώ πήρα, έφαγα μια μπριζόλα ή πήρα ένα συμπλήρωμα και είχε μέσα ορμόνους και δεν το γνώρισε. Αυτό είχε πει και ο Καρλ Λιούις. Αυτή είναι η διάσημη υπόθεση. Εντάξει, κάποιος μπορεί να το παριστεί αθελάτως. Μπορεί όμως να το παριστεί σιγά σιγά γιατί χτίζει μια λογική φαρμακοδιέγερσης που είναι και η ελληνική ονομασία του doping. Αυτό είναι η υπόθεση της διώκου, η γενικότερη υπόθεση. Ότι ξεκινάς με τα συμπληρώματα διατροφής, φτάνεις σε σημείο να παίρνεις 15 χάπια την ημέρα και δεν ξέρω πόσα γραμμάρια σκόνης, και όπως ένας φοιτητής που είχα και εγώ παλιότερα, τον βλέπω καλοκαίρι, δεν είναι εξετάσεις, οι φλέβες έξω, καταμένες, γραμμωμένος, λέω τι έγινε, σε πήρα μια εβδομάδα δεν ήσουν έτσι, μου λέει πήρα 10 ντουραπολίνη. Μόλις φύγαν τα νερά, λέει κατευθείαν λέει γράμμος. Σώπα και γιατί το κάνεις αυτό, λέει καλοκαίρι, έρχεται να μας θεωρεί στην παραλία. Για εμφάνιση, έτσι. Ούτε μετάλλιο θα πάρει χρυσό, ούτε τίποτα. Τώρα ο κύριος Βρούλης νομίζω εξελικτικά μπορεί να μας δώσει διάφορες ερμηνείες αργότερα για το που, γιατί κάποιος μπορεί να οδηγείται και σε αυτές τις λογικές, έτσι και τις καταστάσεις. Προσέξτε όμως τώρα το κάτι. Εντάξει, λένε διάφορες εργάτες μας και η Πετρόλης και η Πάκας ότι χτίζει τη λογική της φαρμακοδιέγερσης και θα πας από τα μαλακά στα σκληρά. Και αυτή είναι η λογική που έχουν υιοθετήσει και από τα ναρκωτικά, ξέρετε, από τα μαλακά να πάει κάποιος στα σκληρά. Αλλά εμείς τι βρίσκουμε τώρα με την ελεύθερη πάνω πρόσωπα, τώρα με το σχέδιο, είναι πολύ δύο. Μόνο ένας στους 5 έφηβους αθλητές, έφηβους, έτσι μικρούς, που χρησιμοποιεί συμπληρώματα διατροφής θα καταφύγει εκεί. Ένα 20%. Οι υπόλοιποι, το υπόλοιπο 80% δεν καταφέρνει. Και άρα μπορούμε να το κρατήσουμε, είναι αυτό που έλεγε και ο κ. Τζιμπραζούς προηγουμένως, να είναι η ασφαλή εναλλακτική. Και εμένα η μεγαλύτερη πρόκληση ποια είναι. Τον 1 στους 5 θα πάω 0 στους 5. Να μην πάει προς τα εκεί, ακόμα και αυτός. Έτσι, και εδώ τα χαρακτηριστικά των αυτών του πάντα. Μυϊκή δυσμορφία. Το ανακάλυψε ο Χάρισον που πριν από κάποια χρόνια, γιατρός στο Χάρβαρντ, ψυχίατρος. Εγώ δεν θα μιλήσω ως ερευνητής, θα μιλήσω και ως παθών. Εγώ αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είμαι πιο αδύνατος από τον κύριο Μπαρκούκη. Το ξέρει για τον Μπαρκούκη τόσα χρόνια. Μου λέει δεν είσαι, μου λέει στο αεροπλάνο δίπλα, πια όταν πάμε μαζί ταξίδια, με βάζει στο διάδρομο και αυτό κάθε μια πλευρά του διαδρόμου για να χωράμε. Έτσι και με κοροϊδεύει συνεχώς. Το έχω εγώ, το έχουν και πολλοί ερευνητές, εδώ τι συμβαίνει.
Μπορεί να είσαι μειώδης, μπορεί να είσαι ογκώδης και να πιστεύεις ότι είσαι σπουργίτη. Και αυτό είναι μια έκφραση που σας τη λέω, μας την έχουν πει αυτές οι συνεντεύξεις. Λέει γιατρέ, λέει εγώ το βλέπω τον εαυτό μου και νομίζω ότι είμαι σπουργίτη. Λέω σπουργίτη δεν είσαι, είσαι 110 κιλά μυϊκή μάζα, έχεις 8% λίπος και έχεις πάρει παγκόσμιο πρωτάθλημα. Σίγουρα δεν είσαι σπουργίτη. Ωπ, μπράβο, στο φωτοκάμερος ίσως, έτσι. Αυτό είναι το κειμένο που θα ακούσουμε για μια φορά, αν δεν πάμε να κάτσε εσύ, δεν είσαι σπουργίτη. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το topic σε έθνους αθλούμενους. Δεν είναι μόνο η μυϊκή δυσμορφία, πώς πιστεύω ότι είμαι, ότι είμαι πιο αδύνατος, αυτό οδηγεί μετά σε μια άλλη κατάσταση. Έχουμε άλλα κίνητρα, λεγόμενη drive muscularity, να θέλεις να χτίσεις κι άλλη μυϊκή μάζα. Και αν δείτε τα ερωτήματα που έχουμε σε αυτό το ερωτηματολόγιο, λένε ότι θα σταματούσες να τρως υδατάνθρακες για να έχεις περισσότερη μυϊκή μάζα, να τρώσεις πάρα πολύ πρωτεΐνα καταναλώνεις κάθε μέρα. Σε ενδιαφέρει πάρα πολύ να έχεις πάρα πολύ μεγάλο μυϊκό όγκο. Στις γυναίκες ήταν το αντάγωνο άποθο, drive for fitness. Θέλανε να είναι γραμμωμένες, ιδίως από τον Απρίλιο και μετά. Έτσι, γιατί εδώ έχουμε και το λεγόμενο seasonal effect. Έχει περιοδικότητα το φαινόμενο, δεν είναι τυχαίο. Πότε δηλαδή μπαίνουμε σε φάση γράμμωσης, πότε μπαίνουμε σε κύκλο όγκου. Δηλαδή, ό,τι κάνει ένας αθλητής που είναι ρητ, ξαφνικά εμείς βλέπουμε ότι αυτό μεταφέρεται σε λογική στον χώρο του μαζικού αθλητισμού για να αρχίσει να έχει τα benefits, τα ωφέλη τέλος πάντων στην εμφάνισή του ο αθλούμενος. Εδώ είναι το λεγόμενο objectification theory. Και λέγανε ότι τα πρότυπα που είχαμε το 1970 ήταν να είναι κάποιος γραμμωμένος. Και αυτό το βλέπετε και στο GI Joe. Αν πάρετε ένα GI Joe τη δεκαετία του 70, θα δείτε ότι είναι πολύ slim. Είναι σαν έναν αθλητή που τρέχει αυτή τη στιγμή. Αν πάρετε ένα GI Joe, ένα Superman σήμερα, θα δείτε ότι είναι σαν τον Mr. Olympia. Είναι υπερβολικά μειώδης. Έχει μια πάρα πολύ μικρή μέση, τεράστιες πλάτες, τεράστιος τετρακέφαλος. Το μοντέλο δηλαδή που προωθείται και στα νέα τα παιδιά είναι αυτό της υπερβολικής μυϊκότητας. Τώρα τι υποστηρίζει αυτή η συγκεκριμένη θεωρία, γιατί πια μιλάμε για ψυχολογικές διαδικασίες, ότι κάποιος ενσωματώνει, βάζει μέσα από αυτά τα πρότυπα, θέλει να γίνει σαν αυτόν που βλέπει στη διαφήμιση ή σαν αυτόν που προωθεί τα συμπλώματα διατροφής, συγκρίνει τον εαυτό του, βλέπει ότι το εμένα το μπράτσο μου είναι 18 πόντους, 22 πόντους, δεν είναι 53. Πώς θα το κάνω 53? Ξεχνάει όμως ότι αυτό που βλέπει είναι ένας elite αθλητής και εδώ θέλω να εστιάσω. Ο άνθρωπος που πάει στο γυμναστήριο και το πάρετε δεν είναι ο Jay Cutler, δεν είναι ο Ron Coleman, δεν είναι. Σε καμία την περιπτώσεων. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πρωταθλητές. Έχουν πάρει μια φαρμακοποθήκη για να γίνουν όπως είναι και το έχουν παραδεχθεί δημοσίως και είναι η δουλειά τους αυτό το πράγμα. Πληρώνονται 400.000, 500.000 δολάρια, 1 εκατομμύριο δολάρια κάθε χρόνο για να βγαίνουν να λένε αυτά που λένε. Δεν μπορεί ο πιτσιρικά, ας πούμε 18-25, που πηγαίνει στο γυμναστήριο για να βελτιώσει την εικόνα του ή την υγεία του, να μπαίνει στη λογική αυτή και να θέλει ξαφνικά να κάνει το μπράτσο του 62 πόντους. Αυτό μας υποστηρίζει αυτή εδώ η θεωρία. Και μάλιστα βέβαια τι λέτε, μετά από την τάση για μυϊκότητα, κατευθείαν πάμε στην αντίληψη, στις αντιλήψεις για τα ωφέλη που θα έχει η χρήση στερεοειδών και στις υποθέσεις και μετά την τέλεση στην συμπεριφορά. Εντάξει, καλά όλα αυτά, τα μελετήσαμε και εμείς τα μελετάμε συνεχώς, έχουμε τόσα προγράμματα, θα στα πούμε για παρακάτω, θα σας παρουσιάσω ο κ. Μπαρκούκη σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό που πήραμε μόλις, τι μπορούμε να κάνουμε πρακτικά. Τώρα εγώ θέλω να εστιάσω στο εξής. Αν πάμε στη λογική που έχει τώρα η τηλεόραση, η κοινωνία μας, καταλήγουμε εδώ. Έτσι να κουνάμε το δάχτυλο και να λέμε πνεύμα και ηθική και πού πάμε σαν κοινωνία. Έτσι καταστρέφονται οι νέοι άνθρωποι. Εγώ τώρα θα σας προτείνω κάτι διαφορετικό. Δύο πράγματα. Ένα, να έχουμε στρατηγικές συνεργασίες και θα πω παρακάτω την ώρα. Και δύο, να έχουμε ενημέρωση. Αλλά να έχουμε στοχευμένη ενημέρωση. Έτσι. Και να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη. Εδώ θέλω να παρουσιάσω το μοντέλο του Wikipedia. Το οποίο τι λέει αυτή τη στιγμή, ότι για να παράγω καινοτόμα προϊόντα ή γνώση που στηρίζεται πάνω στην καινοτομία, θα έχω μια συνεργασία των φορέων που διαμορφώνουν την πολιτική, το government, τη Ακαδημία, του Πανεπιστημίου, των Ελληνικών Κέντρων και τέλο τη βιομηχανία. Άρα, να δούμε τώρα πόσο το μοντέλο του Ελικα μπορεί να εφαρμοστεί στο θέμα του μαζικού αθλητισμού. Γυμναστήρια και τριτογενεί τομέα. Τα γυμναστήρια είναι τα γυμναστήρια που όλοι ξέρουν. Ο τριτογενεί τομέα τι είναι. Υπάρχει ένα οργανισμό στην Ιταλία αυτή τη στιγμή, στα αρχικά 2-3 χρόνια, λέγεται Κουροσάντουε, καθαρό αίμα δηλαδή. Τι κάνουν αυτή τη στιγμή, αυτό ο οργανισμό, είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση η οποία προωθεί τον καθαρό αθλητισμό. Κάνουν δράσεις σε όλα τα μέρη του κόσμου, σε όλα τα μήκη πλάτη της γης και προωθούν έναν αθλητισμό, μαζικό αθλητισμό, όχι μόνο αγωνιστικό, έτσι elite level, έναν αθλητισμό ο οποίος είναι καθαρός από παράνομες ουσίες και παγωμένες. Και από όλη αυτή τη λογική. Και είμαστε τυχεροί που αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε μαζί του, πριν παρά την αδέρφη. Τα πανεπιστήμια παίζουν κεντρικό ρόλο εδώ και τα ελληνικά κέντρα και θα σας δείξω σε λίγο γιατί. Και θέλω σε πολλή διαμόρφωση πολιτική. Αυτή δηλαδή που παίρνουν τι αποφάσει. Είτε είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, είτε είναι το Εθνικό Συμβούλιο Κατά Πολέμηση του Ντόπινγκ και άλλοι όρτε. Να δούμε τώρα όμω το και στην Ελλοκή. Καταρχά τα πανεπιστήμια για να παράγουν γνώση συγκεκριμένη, δεν μπορούν ξαφνικά να
δοκιμάζουν διάφορες θεωρίες τυχαία, θα πρέπει να αναγνωρίσουν ποιο είναι το πρόβλημα. Και δεν μπορείς να αναγνωρίσεις μόνο ποιο είναι το πρόβλημα, να το κάθεις στο γραφείο σου, να κάτσουμε πάνω στο θέμα και θα εμείς τώρα να οραματιζόμαστε. Θα πρέπει να πάρουμε πληροφορίες και γνώση μέσα από το χώρο. Έτσι, και να αξιολογήσουμε ποιες είναι αυτή τη στιγμή οι πολιτικές που υπάρχουν. Για παράδειγμα, για το χώρο του μεσαίου καθοδισμού, που όπως είπαμε είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Από εκεί και μετά τι θα κάνουμε, τα πανεπιστήμια, θα αρχίσουν τα παράγοντα γνώση, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς εδώ στην ομάδα που έχουμε, για να ενημερώνουν και τα πανεπιστήμια και το ιδιωτικό τομέα και τις φορείς διαμόρφωσης πολιτικής. Χωρίς αυτή τη συνεργασία δεν θα μπορέσουμε να έχουμε αποτελεσματική πρόληψη των τόπων στο μαζικό αθλητισμό. Έτσι, ξαναλέω ότι μας αφορά όλους. Τώρα, το πώς λειτουργεί αυτό το μοντέλο και πώς το βάλαμε και εμείς σε κίνηση, σε εφαρμογή, θα το εξηγήσει ο κ. Μπαρκούκη στην δική του παρουσίαση. Τέλος, ενημέρωση και ένταση γνώσης. Ξέρουμε όλοι πια ότι ζούμε στην κοινωνία της έντασης γνώσης. Έτσι, η οικονομία από εκεί βγαίνει. Πλά, από πια και η κοινωνία και από εκεί προωθούνται. Δεν είναι σκοπός απλά να φτιάξουμε ένα βιβλίο, ένα μάνιο όπως το Λιαράκι του Κικίεγου και να πούμε είναι κακό το τόπινγκ. Παιδιά, μην το χρησιμοποιείτε. Αυτή η λογική έχει πεθάνει. Πρέπει να πάμε να βρούμε αποτελεσματικές μεθόδους, καταρχάς για να πλησιάσουμε την ομάδα στο χώρο. Και από εκεί και έπειτα να μπορέσω εγώ, σαν εκπαιδευτικός, αυτή είναι η δουλειά μου. Έτσι, άμα διδάσκω στο πανεπιστήμιο, προσπαθώ να μεταφέρω τη γνώση. Δεν είναι εκεί απλά σαν υπάλληλο, πάρτο, διάβαστο. Πρέπει να βοηθήσω, να ενισχύσω, να διευκολύνω την διαδικασία της μάθησης. Για να το κάνω αυτό, πρέπει να συνδιαμορφώσω, να συνεργαστώ με τους ανθρώπους που θα πάρουν αυτή τη γνώση. Έτσι, για να δω πώς άλλαξε. Άρα, για να έχουν ενημερωθεί και μια σωστή ένταση γνώσης μέσα από αυτή τη διαδικασία, πρέπει να ασχοληθώ και με τους ατόμους και τους επαγγελματίες υγείας που λέγαμε για τους γιατρούς, τους διαιτολόγους, τους παθολόγους, τους φυσιοθεραπευτές. Τι ξέρουν, τι γνωρίζουν για το θέμα του τόπινγκ στο μαζικό αθλητισμό, πώς μπορώ να ενημερώνω ορθά τους ατόμους που πάνε και τους ζωντάνε για αυτό το πράγμα. Σίγουρα εσάς, τους γυμναστές, τους προπονητές και όχι εσάς, μόνο παιδιά, τον απόφυτα από την κράφτηση. Στο γυμναστήριο που πάω, εγώ ξέρετε πόσα παιδιά είναι μέσα που δεν έχουν τελειώσει τεφά και είναι personal trainers. Ξέρετε πόσοι, ξέρετε τι πουλάνε και τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Και δεν λέω ότι είναι κακοί που το κάνουν αυτό. Δεν έχουν λάβει ποτέ σωστή ενημέρωση. Και κυρίω για το θέμα του συμπληρωμάτων και του τόπου. Και τέλο του εκπαιδευτικού. Γιατί αν δεν ξεκινήσει η πρόληψη, θα πρέπει να είναι πολύ επίπεδη, πολύ πλευρή και να ξεκινάει και από νωρί. Ο καθηγητή φυσική αγωγή λοιπόν έχει πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο να παίξει. Στο πώ διαμορφώνει αντιλήψει μέσα στο σχολείο, ακόμα και από το δημοτικό. Λοιπόν. Να κλείσω λέγοντας, διαφημίζοντας μάλλον τη δουλειά που κάναμε, γιατί άμα δεν ευλογήσουμε και τα γένια μας, ξέρετε, πες και εδώ θα μας φυλακώσει τα δάνεια, το συγκεκριμένο αυτό εδώ. Από το 2008 μέχρι και σήμερα, 7 γεμάτα χρόνια, έχουμε πάρα πολλά και εθνικά και διεθνή προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΟΑΤΑ. Πάρα από 10 ή 10 τώρα και έχουν γίνει 20 επιστημονικές δημοσίευσεις, άρθρα και κεφάλαια βιβλίων. Είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε το βιβλίο The Psychology of Doping News, δημοσίευσης εκδίδεται φέτος από τη Woodbridge, δεν είναι μεγάλη επιτυχία αυτό. Και το Erasmus Plus είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο λέγεται SAFU, θα σας το παρουσιάσει τώρα ο κ. Μπαρκούκης, το οποίο εστιάζει ακριβώς στα πράγματα που σας παρουσίασα. Την εκπαίδευση για τα θέματα της αποφυγής της πρόληψης του ντόπινγκ στο μαζικό αθλητισμό. Έτσι, αυτό κάνει το πρόγραμμα SAFU, η σκηνή στον κ. Μπαρκούκη. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.